Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την συγκίνηση που αποπνέει η ιστορία του που συνεχίζεται, έγινε σήμερα στο στρατόπεδο της Καλαμάτας η τελετή ανασύστασης του 9ου Συντάγματος Πεζικού. Η μέρα σημαντική για τη Μεσσηνία, που επανακτά κάτι που για λίγα χρόνια άδικα της αφαιρέθηκε. Σε κλίμα ανάλογης φόρτισης και η ορκομοσία των πρώτων 160 περίπου οπλητών της Β' ΕΣΟ. Αποφασίζουμε την ανασύσταση του 9ου Συντάγματος Πεζικού με οργανική και διοικητική υπαγωγή στην 4η Μεραρχία με έδρα την Καλαμάτα και λειτουργία του μόνο στην Ειρήνη. Ξανά μια ιστορική στιγμή για τη Μεσσηνία. Με έντονο το αίσθημα συγκίνησης έγινε σήμερα το πρωί η τελετή ανασύστασης του 9ου Συντάγματος Πεζικού. Μία από τις ξεχωριστές στιγμές η υποστολή του λαβάρου των διαβιβάσεων και η έπαρση του λαβάρου του 9ου Συντάγματος Πεζικού. Κατόπιν από απόφαση της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας της πολιτικής άμυνας, πραγματοποιήθηκε η ανασύσταση ενός οργανικού από το 1912 τμήματος της Μεραρχίας του ιστορικού 9ου Συντάγματος Πεζικού. Ο διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού, Γιάννης Τζανετάκης, παρέλαβε τη σημαία από τον διοικητή της 4ης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγο Σεραφείμ Χατζημιχαηλίδη, στο πλαίσιο της αναστήσεως της μονάδας. Με το εθνικό φρόνημα να ξεχωρίζει, ακολούθησαν οι παρενέσεις τους προς τους νεοσυλλέκτους και στην συνέχεια η τελετή ορκομοσίας των 160 περίπου οπλητών της Β' ΕΣΟ 2013. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγή εις τους ανωτέρους μου. Υποταγή εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Τας διαταγάστων. Τας διαταγάστων. Να υπερασπίζω. Να υπερασπίζω. Με πίστην και αφοσίωσιν. Με πίστην και αφοσίωσιν. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Τα σημαίας. Τα σημαίας. Στα χέρια σας παίρνετε όλα ιερά. Δοξασμένα και καταγιασμένα με το αίμα των αγώνων μας. Που αν βιαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως αυτή. Ζήτω το τέλος! Ζήτω! Ζήτω το τέλος! Ζήτω! Ζήτω το βασικό! Ζήτω! Πλήθος πολιτικών, αυτοδιοικητικών και άλλων εκπροσώπων έδωσαν το παρόν στη σημερινή ξεχωριστή τελετή, στην οποία η σημαία του 9ου Συντάγματος Πεζικού υψώθηκε ξανά ψηλά. Όλοι συγκινημένοι αλλά και ικανοποιημένοι από την επαναλειτουργία του στρατοπέδου. Ιδιαίτερες και οι αναφορές στην βασική συμβολή για το σκοπό αυτό του Μεσσήνη Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μια ιστορική στιγμή για την Μεσσηνία, μια ιστορική στιγμή για την πόλη της Καλαμάτας και ένας αγώνας που δικαιώθηκε. Αισθάνομαι δικαίωση γιατί γι' αυτό το στρατόπεδο και τη λειτουργία του έχω δώσει μεγάλους αγώνες. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, όπως πιστεύω και όλοι οι Καλαματιανοί και όλοι οι Μεσσήνοι, γιατί το στρατόπεδο ξαναλειτουργεί, γιατί ο στρατός είναι κοντά μας, δίπλα μας,
και θα βοηθήσει και θα στηρίξει τα επαγγέλματα και τις τοπικές κοινωνίες. Καλωρίζει το στρατόπεδό μας και όλοι το αγκαλιάζουμε, το στηρίζουμε και θα το στηρίζουμε και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ πια ξανά σε κανέναν να αποπειραθεί, να μας το πάρει ή να μας το διώξει. Πέραν των υπολείπων στην συμβολή του Μεσίνιου Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαράς στην επαναλειτουργία του στρατοπέδου, στάθηκαν στις δηλώσεις τους ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Πολύ συγκινημένοι σήμερα, γιατί ένας αγώνας σχεδόν 2 χρόνων είχε τελικά θετικό αποτέλεσμα. Το 9ο Σύνταγμα Πεζικού είναι πάλι εδώ. Το στρατόπεδό μας απέκτησε ζωή. Η ιστορία της πόλης μας είναι και της περιοχής είναι εδώ καταγεγραμμένη. Σας βεβαιώνω, όπως τα 2 προηγούμενα χρόνια, έτσι και από εδώ και πέρα ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίζει να στηρίζει το στρατόπεδο. Ο Δήμος Καλαμάτας ποτέ δεν πίστεψε ότι το στρατόπεδο θα έκλεινε. Γι' αυτό αγωνίστηκε όλους αυτούς τους μήνες, τα 2 χρόνια. Να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση όσους συνέβαλαν. Και πρώτα απ' όλα θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ στον Πρωθυπουργό της χώρας και συντοπίτη μας κύριο Σαμαρά, χωρίς τη βοήθεια, την αποφασιστικότητα και τις εντολές του οποίου δεν θα είχαμε τη σημερινή μέρα. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας πήγαμε σε σειρά υπουργείων προσπαθώντας για την επαναλειτουργία του στρατοπέδου και ταυτόχρονα έπραξαν και οι βουλευτές μας και η εκπροσώπηση του νομού. Αυτό που σήμερα βλέπετε να ξαναμπαίνει σε μία λειτουργία και οι χώροι αυτοί να ξανααποκτούν τη ζωή και το ρόλο που τους ανήκει, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης κοινής προσπάθειας όλων των φορέων και του νομού και της πόλης της Καλαμάτας με προεξάρχοντα και πρωτοστατούντα τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η αποτελεσματική παρέμβαση και η τελική ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για αυτό το έργο ήταν η καθοριστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χωρίς να ξεχνά τον τόπο της καταγωγής του και την αγάπη του για τη Μεσσηνία, κατάφερε να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα και θεσμικά και οικονομικά και να μπορέσει σήμερα να δώσει και πάλι σε λειτουργία το στρατόπεδο αυτό. Θεωρώ ότι η επαναλειτουργία του στρατοπέδου είναι ένα επίτευγμα όλων των φορέων του νομού που μεθοδικότητα, χωρίς ιδιαίτερες τυπανακρουσίες να σηκώνουν κουνιαχτό, αλλά με σχέδιο και οργάνωση, κατορθώσαμε και επαναλειτουργεί το 9ο Σύνταγμα Πεζικού. Όλοι εμείς οι αξιωματικοί που εκπροσωπούμε τους αποστράτους του νομού, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, χαρήκαμε σήμερα ιδιαίτερα για 2 λόγους. Πρώτον, για το γεγονός ότι άνοιξε το στρατόπεδο Παπαφλέσσα και δεύτερον, διότι επαναλειτουργήσε, άρχισε να επαναλειτουργεί το 9ο Σύνταγμα Πεζικού. Ήδη παρακολουθήσαμε μια ωραία τελετή και από αυτή τη θέση πρέπει να συγχαρώ τόσο τους συντελεστάς της και των 2 τελετών και τους ορκιστέντας. Όμως αυτή τη στιγμή εδώ πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και συνεχείς προσπάθειες των τοπικών παραγόντων, ένα είναι βέβαιο, ότι το στρατόπεδο δεν θα άνοιγε, θα έκλεινε οριστικά ή θα γινόταν στρατόπεδο λάθρο μεταναστών, αν δεν επενέβαινε δραστικά και αποφασιστικά ο συμπατριώτης μας Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αντώνης Σαμαράς. Ένα άλλο σημείο το οποίο μου έκανε εντύπωση και πρέπει να πούμε άλλη μία αλήθεια, την οποία ο εκφωνητής δεν ανέφερε ότι το 9ο Σύνταγμα έλαβε μέρος και στο 40ο κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, διότι εκεί η συμβολή του ή το υπερτέρα όλων των άλλων μαχών των Βαλκανικών πολέμων, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στο 40ο μόνο του κέρδισε τη μάχη. Συνεπώς θα είναι το πιο ορθόν το 9ο Σύνταγμα να ονομάζεται 9ο Σύνταγμα Πεζικού Παύλα 40ο. Είναι γνωστόν ότι έχουμε
χρόνια τώρα απειλεί κυρίως εξ Ανατολών. Επομένως πρέπει να υπάρχει ισχυρός στρατός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εμείς με αυτό το θέμα. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της Εφημερίδας Φωνή, τον Θανάση Τσαμπούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή για τη Μεσσηνία. Ψηλά η σημαία του 9ου Συντάγματος Πεζικού. Το στρατόπεδο της Καλαμάτας επαναλειτουργεί. Και όλη αυτή η εξέλιξη μόνο χαρά μπορεί να προσφέρει και ικανοποίηση αλλά και συγκίνηση. Ήταν ιδιαίτερη η τελετή σήμερα. Κοίταξε, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί πολλές φορές σοκ με την ιστορία του στρατοπέδου, ας ελπίσουμε να είναι αυτό μια νέα αρχή με διάρκεια και με συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, της παρουσίας του και της λειτουργίας του στρατοπέδου και της παρουσίας του κέντρου νεοσυλλέστων. Τώρα, τι έγινε, ευτυχώς, από ό,τι άκουσα και εγώ από τις δηλώσεις και των και των αξιωματούχων εκεί που μίλησαν, των δημάρχων, του Μητροπολίτη, του Αντιπεριφερειάρχη κλπ. Ευτυχώς, αλλά και του κόσμου κυρίως που ήταν στην τελετή, όπως με πληροφόρησαν οι συνάδελφοι κλπ. Είναι ότι τουλάχιστον φαίνεται σε αυτή την πόλη να αναγνωρίζουμε και ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, πρώτος το τόνισε ο ίδιος ο Δήμαρχος Καλαμάτας, έδωσε το έναυσμα για την συνεισφορά που είχε σε αυτό το θέμα, εάν θες να πεις αυτό, το Αντώνη Σαμαρά, του Μεσσηνίου Πρωθυπουργού. Βεβαίως, και θέλω να το θέσω αυτό και με την διπλή έννοια. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, ότι εντάξει, χρησιμοποιήσαμε, ας πούμε, την καταγωγή του Πρωθυπουργού, ουέ και αλλήμωνο τι να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει τέθηκαν ορισμένα πράγματα ρεαλιστικά, γιατί σε αυτή τη χώρα η ανώτερη πολιτική ηγεσία όλα τα περασμένα χρόνια συνήθως δεν άκουγε. Έπαιρνε αποφάσεις με βάση το πελατειακό σύστημα. Φύγε εσύ, έλα εσύ, πήγαινε εδώ, κάνε εκεί κλπ. Όλη αυτή η ιστορία που αξιολογήθηκε του στρατοπέδου και λειτουργήσε, ευτυχώς που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς και καταφέραμε να μας ακούσουν. Γιατί τελικά πίστηκαν όλοι, και πολιτική ηγεσία και στρατιωτική ηγεσία. Η στρατιωτική ηγεσία βεβαίως τα ήξερε και τα έλεγε, αλλά όταν η πολιτική ηγεσία τύρβαζε προς τους ψηφοφόρους, τότε δεν γινόταν αυτό. Ότι δηλαδή το στρατόπεδο της Καλαμάτας είναι από τα πιο σύγχρονα στρατόπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτό δεν έγινε, ας πούμε, κάποια δωρεά ή δεν ήρθε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε με λεφτά των φορολογουμένων. Και επειδή σε αυτή τη χώρα τα λεφτά των φορολογουμένων ελάχιστου σεβασμού τυχαίνουν όλα αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν, τουλάχιστον αυτή τη φορά αποκαταστάθηκε μια αδικία καταρχήν να κλείσει αυτό το σύνταγμα και να γίνει είτε κέντρο λαθρομετανάστευσης, είτε real estate, τη λέγαμε κλπ. Είχαμε ακούσει διάφορα και είχαν πάρα πολλέ αδικίε. Ναι, λοιπόν, η συμβολή του Πρωθυπουργού έβαλε τα πράγματα στη θέση του, γιατί εν πάση περιπτώσει θα πρέπει κάποτε η πολιτική ηγεσία να μπορεί να αξιολογεί την ίδια τη χώρα, του τόπου, τι κοινωνίε και του πολίτε. Και όχι να του αξιολογεί απλά ως ψηφοφόρους δικούς μας ή δικούς σας κλπ. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, νομίζω, και θα πρέπει τώρα η λειτουργία του στρατοπέδου να αναπτυχθεί όπως πραγματικά έχει σχεδιαστεί, και νομίζω ότι γύρω στο Σεπτέμβριο, νομίζω, με την παρουσία εκεί θα έχει φτάσει και στην πλήρη δύναμή της γύρω στους 800 νεοσύλλευτους. Αυτό έχει πολλαπλή σημασία για τη Μεσσηνία και το καταλαβαίνουμε όλοι. Γεγονός. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω καλά τα νέα και πάνω απ' όλα θα πρέπει να στηριχθεί τώρα το στρατόπεδο και όσον αφορά τις δομές του, τις υποδομές του, τη λειτουργία του. Έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα το γεγονός ότι επαναλειτουργήσε. Σημειώθηκε και η συνεισφορά όλων φυσικά αλλά και του Μεσσηνίου Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τα οδικά έργα. Επιτέλους, καλά είναι τα νέα όσον αφορά τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους που φαίνεται να εκκινούν πριν από το Πάσχα. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, η Ολυμπία Οδός ξεκινά, αλλά σε πρώτη φάση μέχρι την Πάτρα. Μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ των εταιριών παραχώρησης των οδικών αξιών και του ελληνικού δημοσίου, ξεκινούν εκ νέου οι κατασκευαστικές εργασίες στους 4 αυτοκινητοδρόμους, ανάμεσα στους οποίους και η Ολυμπία Οδός, η οποία πηγαίνει σε πρώτη φάση μέχρι την Πάτρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι υπεγράφει συμφωνία με τους παραχωρησιούχους να επαναλειτουργήσουν τα εργοτάξια χωρίς καθυστερήσεις και μάλιστα πριν από το Πάσχα. Η κυβέρνηση κράτησε την υπόσχεσή της. Οι 4 μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι ξεκινούν μέσα στον Απρίλιο. Μέσα στον Απρίλιο μπαίνουν οι μπουλντόζες.
και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για την ελληνική οικονομία συνολικά. Η επανεκκίνηση των 4 αυτοκινητοδρόμων συμβολίζει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούνται 25.000 νέες θέσεις εργασίας. Μετά από διαπραγματεύσεις, δύσκολες διαπραγματεύσεις και προσπάθειες πολλών μηνών, καταλήξαμε στην υπογραφή συμφωνητικών με τους παραχωρησιούχους και η συμφωνία μας με τους παραχωρησιούχους είναι ακριβώς να ξεκινήσουν τα έργα αμέσως πριν από το Πάσχα, χωρίς καθυστερήσεις, και την επόμενη εβδομάδα θα σας παρουσιαστεί και το πρόγραμμα της ανάπτυξης των έργων. Το πλήρες πρόγραμμα ανάπτυξης των έργων στους 4 αυτοκινητοδρόμους που έχουν παγώσει εδώ και 2 χρόνια θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, Θανάση Τσαμούλη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τα μεγάλα οδικά έργα. Βέβαια, καθυστερήσαμε. Πολύ καιρό πήραν οι συζητήσεις, πάρα πολύ καιρό πήραν αυτές οι λεγόμενες διαπραγματεύσεις, μέχρι και ειδικούς διαπραγματευτές βάλαμε. Το κομμάτι που ενδιαφέρει εμάς είναι η Ολυμπία Οδός, η οποία θα ξεκινήσει μέχρι την Πάτρα. Υπάρχει ένα αλλά, η οποία είναι η πρώτη φάση. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και η δεύτερη. Κάτι τέτοιο φαίνεται μετά και την πίεση που καταγράφεται. Να τη δούμε να ολοκληρώνεται μέχρι την Τσακώνα. Λοιπόν, όπως είπες, πραγματικά το γεγονός είναι σημαντικό ότι ξεκινάνε τα έργα πριν ακόμα από το Πάσχα. Βεβαίως υπήρξε αυτή η διετής αναστολή των εργασιών, η οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε λόγω αυτής της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, αφού το έργο ουσιαστικά είχε να κάνει με συμβάσεις παραχώρησης, με δανείστριες τράπεζες κλπ. Τώρα έγιναν πολλά σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως αυτή η διαπραγμάτευση που κράτησε τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια διαπραγμάτευση αποτελεσματική. Δεν μπορώ να εκτιμήσω εγώ και να αξιολογήσω αν κέρδισε ή αν έχασε το δημόσιο συμφέρον ή ας πούμε πήραν αυτά που ζήταγαν οι εταιρείες σαν αποζημιώσεις. Πάντως θα πρέπει να ξέρουμε, όπως το έχω πει κι άλλες φορές έχω υποστηρίξει εδώ, ότι όταν υπογράφεται μία σύμβαση και τα δύο συμβαλόμενα μέρη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και έχουν βεβαίως και δικαιώματα που απορρέουν. Προφανώς οι εταιρείες άσκησαν τα δικαιώματά τους. Βεβαίως οι εταιρείες έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά το θέμα είναι πόσο βαίνει αυτό εις βάρος των πολιτών και του δημοσίου, έτσι. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να το διασφάλισει. Αυτή είναι και η υποχρέωσή της. Πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια την οποία είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από την αρχή όταν ανέλαβε και όρισε και άμεστο διαπραγματευτή, ο οποίος έφερε, πάση περιπτώσει, ένα αποτέλεσμα, γιατί ήταν αμφίβολο αν θα επέλθει αυτή η συμφωνία, να ξέρεις. Από τους, εάν δεν διασφαλιζόταν ορισμένα πράγματα, δεν θα ξεκινούσε. Και υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι οι αποζημιώσεις οι οποίες δόθηκαν, οι οποίες αποφασίστηκαν να δοθούν από το κράτος, είναι με τη δέσμευση ότι το χρήμα θα πέσει στις εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Και σημειώνουμε, πριν το Πάσχα οι εργασίες και άμεσα 25.000 μιαστές. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί. Ωραία. Και ποιες από τις τράπεζες θα συμμετάσχουν. Εάν υπάρξει χρηματοδοτικό κενό, αυτό θα καλυφθεί και από δάνειο το οποίο έχει συναυθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σκοπό αυτό, αλλά και με κονδύλια του ΕΣΠΑ μέσω ειδικής διαπραγμάτευσης πάλι, ώστε να χρησιμοποιηθούν για λογαριασμό δηλαδή της συμμετοχής του δημοσίου ορισμένα κονδύλια από εκεί. Αυτά είναι σημαντικά. Ωραία. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι πρέπει η Ολυμπία Οδός να ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο. Πάντως και σήμερα στις δηλώσεις και του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Καλογιάννη δεν είδαμε να κλείνει μέχρι την Πάτρα. Είδαμε να μένει ανοιχτό αυτό που λέμε, η πρώτη φάση. Δεν κλείνει, αλλά καλό θα είναι αυτό το ανοιχτό παράθυρο
να ξέρουμε μέχρι πού μένει ανοιχτό και πού κλείνει. Ωραία. Και σε αυτό το, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να σου πω ότι η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο στην αρχαία Ολυμπία που έγινε συνάντηση, θέτει ορισμένα ζητήματα και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις επικριτικές του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, του κυρίου Καφύρα, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει καταστεί δυνατόν να συναντηθεί η επιτροπή αυτή που αποτελείται από τους περιφερειάρχες, δημάρχους κλπ. Κλπ. Με τον Πρωθυπουργό για να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό και εν πάση περιπτώσει να οριστεί και ένα χρονοδιάγραμμα. Η επιτροπή η ίδια, η οποία η επιτροπή θα συγκυθεί αύριο στον πύργο, ζητά δύο πράγματα. Και να γίνει το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, το οποίο εκκρεμεί εδώ και 4 μήνες, αλλά δεν θέλει το χωρισμό του έργου σε δύο φάσεις όπως γίνεται ουσιαστικά τώρα, θέλει να υπάρξουν και εργασίες στο διάστημα αυτό, και σε διάφορα σημεία του νοτιού τμήματος της Ολυμπίας εδώ κλπ. Ας ελπίζουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί. Πάντως, από μία πληροφορία που έχω, είναι ότι εφόσον τα έργα εξελιχθούν ομαλά και οι συμβάσεις παραχώρησης προχωρούν με ένα χρονοδιάγραμμα, υπάρχει δυνατότητα ορισμένα τμήματα να γίνουν και από το ΕΣΠΑ, αλλά και με ιδιωτική συμμετοχή, στο νότιο τμήμα. Και μάλιστα υπάρχει μια καλή είδηση, η οποία για την ώρα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από το κράτος, αλλά ξέρω ότι είναι σε πολύ καλό σημείο, είναι ότι το τμήμα Τσακώνας Καλού Νερού να προηγηθεί. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε στα αγροτικά μας θέματα. ΑΝΑΣΑ χρηματοδοτική έρχεται για τα σχέδια βελτίωσης που φαίνεται να ξεμπλοκάρουν με βάση τα όσα σημείωσε ο Αθανάσιος Τσαφτάρης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε αυτήν την εξέλιξη που μέσω της μόχλευσης των χρημάτων θα εξασφαλίσουν στους παραγωγούς και υποψήφιους επενδυτές ένα σημαντικό ποσό, που είναι και το ζητούμενο, με δανειοδότηση. Παράλληλα, ο κύριος Τσαφτάρης, μιλώντας στην τηλεόραση Best, αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των νέων αγροτών, για τους οποίους πρέπει να γίνει περισσότερα. Σημαντικές είναι οι προοπτικές που ανοίγονται από την στροφή στην αγροτική οικονομία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαφτάρης μίλησε στην τηλεόραση Best, αναφερόμενος τόσο σε αυτό το ζήτημα, όσο και στην προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο προκειμένου να στηριχθούν οι νέοι αγρότες. Ναι, είναι. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι πήραν τις αποφάσεις τους, αρκετοί το σκέφτονται, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός, είτε από ανάγκη ορισμένη, είτε από επιλογή τους και μεράκι, ιδιαίτερα νέα παιδιά, μορφωμένα με γνώσεις, στοιχεία που θα ήθελα να δοκιμάσουν τα ενδιαφέροντά τους, να εφαρμόσουν το μεράκι τους, το τομέα των παραγωγικών σε όλη την αλυσίδα, είτε είναι ο πρωτογενής, είτε είναι μεταποιητικές διεργασίες, διακίνηση, εμπορία, τοποθέτηση προϊόντων στην αλλοδαπή κλπ. Στο εμπόριο. Το Υπουργείο, η Πολιτεία τους προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα όμως για να έρθουν στον πρωτογενή τομέα να αποδώσουν. Τους προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα, αν το θέλετε, σε μια δύσκολη περίοδο και χρηματοδοτικά. Πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα και τώρα με τη νέα ΚΑΠ που μας δίνει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες, γιατί σας θυμίζω ότι η τρέχουσα προγραμματική περίοδος που μόλις θα τελειώσει, ας το πούμε με το τέλος του 2013, δεν είχαν ακόμη οξυνθεί τόσο τα οικονομικά, δεν είχαν προβλέψει ότι θα υπάρξει τόσο μεγάλη στροφή, έτσι ώστε να αφιερώσουν πολύ περισσότερα κονδύλια για τον σκοπό αυτό. Έγιναν πολλά πράγματα, για παράδειγμα το Υπουργείο έκανε ένα μεγάλο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες, προκειμένου νέοι άνθρωποι που είναι ήδη στην περιφέρεια, περίπου 10.000 ανθρώπους βοηθήσαν προς την κατεύθυνση αυτή, να μείνουν εκεί και να μην πάνε και αυτοί προς τα αστικά κέντρα. Και από την άλλη μεριά, να βοηθήσει ανθρώπους που θα ήθελαν να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να δοκιμάσουν, όπως είπα, εκεί τις δυνατότητές τους. Ξεκινήσαμε μάλιστα βοηθώντας περίπου ένα πρόγραμμα διανομής γης και μάλιστα δημόσιας γης, δικιά μας γης, δηλαδή του Υπουργείου, σε περίπου 4.000 θα γίνει γεωτεχνικούς επιστήμονες. Όπως σημείωσε ο κύριος Τσαφτάρης, από τη νέα ΚΑΠ δεν θα χαθούν χρήματα για τους Έλληνες αγρότες. Βιάζεται όμως η ενεργοποίησή τους, αλλά και η ένταξη στα όσα προβλέπει με το πρασίνισμά της. Επειδή περιμένουμε πολλά, θα κοπούν επιδοτήσεις από τους Έλληνες? Όχι καθόλου. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι
καθώς τελειώνει το 2013 και τελειώνει η τρέχουσα περίοδος, θα λίγο πολύ θα λιγοστέψουν και τα χρήματα για την υποστήριξη της γεωργίας. Και σε πάρα πολλά μέρη που πάω, που λένε τελειώνουν τα λεφτά και θα γίνει αγωνιά ο κόσμος. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας θα πάρει περίπου ίδια κονδύλια, γύρω στα 18 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, 18,7 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά δηλαδή στα 19 και κάτι που είχε πάρει την προηγούμενη επταετία. Άρα θα εξακολουθήσει να υπάρχει υποστήριξη για τη γεωργία, όχι μόνο στην Ελλάδα, ειδικότερα στην Ελλάδα πολύ περισσότερο ένεκα και της οικονομικής συγκυρίας, δόθηκαν και περισσότερα χρήματα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη θα υποστηριχθεί η γεωργία. Γιατί? Ο κ. Τσαφτάρης πάντως αναφέρθηκε και στην αγωνία που υπάρχει με τα σχέδια βελτίωσης. Ένα σημαντικό ποσό έχει εγκριθεί για την περιοχή της Μεσσηνίας και σημείωσε όσον αφορά τα χρηματοδοτικά. Τώρα, μαζί με το ΕΤΕΑΝ, δέστε στις εφημερίδες, μάλιστα προχτές ήταν ήδη η διαφήμιση αυτή. Εμείς βάλαμε 116 εκατομμύρια ευρώ σαν Υπουργείο Γεωργίας από το δικό μας επιχειρησιακό πρόγραμμα. Έγινε η διακίνηση, ανακοίνωση. Τώρα οι τράπεζες έρχονται, μοχλεύουν αυτά τα λεφτά. Θα μας δώσουν δηλαδή προσφορές. Πόσα χρήματα μπορούν να βάλουν πάνω από αυτό και σε επιτόκιο. Οι εκτιμήσεις του ΕΤΕΑΝ, δηλαδή του πρώτου ταμείου που δημιουργείται ειδικά για τη γεωργία, να φανταστείτε, είναι το πρώτο τέτοιο ταμείο ρευστότητας που δημιουργείται. Δείχνει ότι τα δάνεια που θα δίνει η τράπεζα που θα μπει σε αυτό το σχηματισμό θα είναι επιτοκίου της τάξης γύρω στο 4%. Θεωρούμε ότι είναι καλά δάνεια και θα δίνονται μόνο τα δάνεια, αυτό λέει το πρόγραμμα, γιατί έχει και δικά μας λεφτά, σε αυτούς που έχουν εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης και εγκεκριμένα σχέδια για μεταπτυχιακές βιομηχανίες. Αφήνουμε εμείς αυτά τα αγροτικά θέματα και περνάμε στην Τριφυλία. Προτού περάσουμε όμως εκεί, να πούμε ότι, γιατί είδαμε το θέμα με την παρέμβαση του κ. Τσαφτάρη χθες το βράδυ στην εκπομπή Επικρίσεις. Αναφορά έγινε μεταξύ άλλων στην εκπομπή και για το ζήτημα που έχει ανακύψει με την ελιά Καλαμών και την κατάργηση που ζητεί η ΠΜΤΕ. Εκεί υπήρξε σχόλιο από τον κ. Κανάκη, τον εξαγωγέα, για τα όσα γίνονται και σήμερα έχουμε την απάντηση της εταιρείας Food Standard, η οποία σημειώνει χαρακτηριστικά σε χθεσινή βραδινή εκπομπή σας που είχε σαν θέμα την επέκταση γεωγραφικής ζώνης επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ Καλαμάτας Όμηρος της Μεσσηνίας Νομούς, δηλαδή στη Λακωνία, Νότια Ηλία και Άστρος. Ο προσκεκλημένος σας, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, κ. Κανάκης, ανέφερε ότι η εταιρεία μας είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης για την υποβολή του φακέλου, ενώ παράλληλα είναι και ο τεχνικός σύμβουλος της ΠΜΤ για την αίτηση ακύρωσής του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του Προέδρου της Παθηγίας, κ. Τζανέτ Καραμίχα. Διαμαρτυρόμαστε έντονα όσον αφορά τον λόγο θέμα, δηλώνοντας ότι ουδέποτε είμαστε σύμβουλοι της ΠΜΤ για αυτό το θέμα, για άλλα θέματα ίσως να έχει υπάρξει στο παρελθόν συνεργασία, ενώ αντίθετα είμαστε σύμβουλοι ως τη σχετική σύμβαση μόνο με την ΕΔΟΕ. Και στη συνέχεια σημειώνει ότι η αναφορά αυτή του κυρίου Κανάκη σπηλώνει τη φήμη και την αξιοπιστία και αντίκειται στο ήθος και τον επαγγελματισμό της εταιρείας. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στα ζητήματα της Τριφυλίας. Και Γιάννη, τι γίνεται εκεί? Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές μας. Με το Facebook ασχολούνται στη Μητρόπολη Τριφυλίας Ολυμπίας. Ναι, είναι μια υπόθεση για την οποία έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Πώς ξεκίνησε το θέμα? Ένας νέος ιερωμένος που είναι και εφημέριος σε Ιερό Ναό στην περιοχή των Κρεσθένων είχε βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει με το χριστεπώνυμο πλήρωμα της ενορίας του μέσω του διαδικτύου, μέσω του κοινωνικού δικτυακού τόπου του Facebook. Ο ίδιος μάλιστα, σύμφωνα και με το δικτυακό τόπο της Πατρίς News, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην νεολαία, με αποτέλεσμα να έχει μια ενδοεπικοινωνία για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων, αλλά και παράλληλα προσέγγισης ό,τι αφορά την πνευματική του διακονία. Τώρα, στον ίδιο, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες όπως είχαν δημοσιευτεί, δόθηκε εντολή από την Ιερά Μητρόπολη προκειμένου να πάσει να αναστείλει τη λειτουργία της σελίδας του στο δικτυακό τόπο του Facebook. Ο ίδιος μάλιστα έκανε μια ανακοίνωση
είχε στείλει και μια επιστολή στον ιεράρχη μας εδώ της Τριφυλίας και Ολυμπίας, ζητώντας και εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσε με τους πιστούς. Τελικά η σελίδα κατέβηκε και με αφορμή βέβαια τα δημοσιεύματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την απογόρευση στον κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας, ο οποίος ιερουργεί στον Άγιο, στην περιοχή των Κρεσταίνων, στον Άγιο Γεώργιο. Τονίζει η ανακοίνωση της Μητρόπολης μας ήρθε απόψε ότι... Τέλος πάντων, μια ολόκληρη σελίδα τέλος πάντων για το διαδίκτυο, για το Facebook και μέχρι και ότι θα βγάλουν από ό,τι βλέπω εδώ ειδική εγκύκλιο. Θα ασχοληθεί η Μητρόπολη για να βγάλει ειδική εγκύκλιο για να επιστήσει την προσοχή των ιερέων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου. Ναι, και μάλιστα έχει προαναγγελθεί σύμφωνα με τους πιστούς τους, με τους φίλους του, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει μια συμπαράσταση, όχι διαμαρτυρίας, αλλά μια συμπαράσταση στήριξης και ένδειξης προς το πρόσωπο του, του ιερέα από τους φίλους του. Να το δούμε και πορεία. Θέμη, θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να το, συνήθως το χρησιμοποιούν και όχι τόσο ιερείς όσο και γνωστοί. Θα σας πω ότι λογαριασμό στο Twitter έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και αυτό είναι γνωστό γιατί το παρακολουθούμε και από κοντά. Μόνο όμως στο Twitter, το οποίο είναι ένα κείμενο απλό και λιτό με κάποιες ανακοινώσεις. Το Facebook είναι ίσως τελείως διαφορετικό σαν κοινωνικό δίκτυο και γι' αυτό το λόγο λένε ότι δεν είναι άδειο γιατί... Ωραία, να μην μπαίνουμε τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε στο άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το τρένο, Ηλία Μεσσηνία. Ξανά, τουριστικό τρένο, έτσι. Ναι, εμείς βέβαια πριν να υποδεχτούμε τους Άγγλους τουρίστες, να σας πω ότι οι Άγγλοι τουρίστες βρέθηκαν στην περιοχή της Ηλίας σήμερα και ταξιδεύουν με το τρένο. Επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο μιας παλιάς παλαιού τύπου όπως τα γνωρίζαμε για να κάνουν αυτό το ταξίδι. Επισκέφθηκαν την αρχαία Ολυμπία και την περιοχή του Κατακόλου, ενώ ταξίδεψαν χρησιμοποιώντας την παλιά γραμμή Πύργου Κυπαρισίας Καλαμάτας. Το τρένο κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα και εδώ είναι το περίεργο της υπόθεσης, επειδή έρχεται μέσα από διαβάσεις οι οποίες δεν φυλάσσονται καλά και δεν λειτουργούν πολλές από αυτές. Τις μισές έχουν ξυλώσει, να το πούμε απλά, έτσι, τις μπάρες κτλ. Ναι, τις μπαταρίες ή οι δράστες γνωρίζουμε και έχει γίνει. Έτσι το τρένο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, σφυρίζοντας. Μάλιστα, στον κόβο του Ερυθρού Σταυρού, στον πύργο, το τρένο επιχείρησε εκεί να κάνει τη γραμμή για να πάει μεταξύ στο τμήμα Κατακόλου Αρχαίας Ολυμπίας. Ήταν πάνω από μισή ώρα, 45 περίπου λεπτά. Η διαδρομή πάντως πύργου Καλαμάτα θα διαρκεί περίπου 4 ώρες. Εμείς αύριο θα υποδεχθούμε τους Άγγλους τουρίστες, θα διαμείνουν και στην περιοχή μας. Και ετοιμάζεται μια υποδοχή και με τα μουσικής με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ωραία, να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το Κομπανάκι. Ναι, μια δυσάρεστη πραγματικά είδηση, καθώς τραγικό θάνατο βρήκε ένα νεαρό παιδάκι Αθήκανων 4 χρόνων στην περιοχή του Κοπανακίου. Πρόκειται για μια υπόθεση, καθώς το παιδάκι φαίνεται ότι ήταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος που οδηγούσε η οικογένεια. Για γνωστό λόγο όμως έπεσε στο δόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην αυγενική χώρα, στον αυγένα του και να βρει ακαριαίο θάνατο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πραγματικά είναι τρομερό και λυπηρό αυτό το γεγονός. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Ανακουφίζεται κυκλοφοριακά σε 3 βασικά τη σημεία η πόλη της Καλαμάτας με τους φωτεινούς σηματοδότες που εγκαταστάθηκαν και ξεκίνησε η λειτουργία τους σήμερα. Όπως σημειώνεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, θα υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις. Φανάρια, ναι, έπρεπε να έχουν πει από καιρό. Καλά είναι, γιατί δεν είναι καλά. Επιτέλους μπήκαν και λειτουργούν. Οι φωτεινοί σηματοδότες σε 3 νευραλγικά σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Έτσι, στις διασταυρώσεις Κλάδα και Αρτέμιδος, Αρτέμιδος και Ελεήκων και στην Κρήτης και Άβρας, αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ρύθμιση κυκλοφορίας. Είδατε σήμερα, έγινε η διοικητική παραλαβή των 3 φαναριών στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι μια σημαντική εργολαβία η οποία θα δώσει μια ευταξία και μία ασφάλεια στους δημότες που περνάνε από τα συγκεκριμένα μέρη. Όπως γνωρίζετε και όπως είδατε, οι τρεις αυτές περιοχές είναι η περιοχή Κλαδά, εκεί που γίνεται το Μέγαρο Χορού και Αρτέμιδος, είναι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο στην Οδό Λεήκων και στη διασταύρωση της Οδού Κρήτης και Άβρας. Είναι 3 νευραλγικά σημεία, όπως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί σημαντικά γεγονότα και αυτοκινητικά δυστυχήματα. Θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό πρώτα απ' όλα τους χρηματοδότες, το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων και Επικοινωνιών που εκπροσωπείται από τον Δήμος Υπουργό τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Κατσιλιέρη ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΤΕΟ, δηλαδή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας,
και βεβαίως την περιφέρεια Πελοποννήσου που με τις υπηρεσίες της μπόρεσε και επέβλεψε το σημαντικό αυτό έργο για την πόλη της Καλαμάτας. Πρέπει επίσης να σας πω ότι στα πλαίσια μιας καλής συνεργασίας που έχουμε με το Υπουργείο προχωράμε και ένα αίτημα με μια μελέτη που έχουμε δώσει της τάξης των 450.000 ευρώ και αναμένουμε περαιτέρω χρηματοδότηση για να κατασκευαστούν κάποια σημαντικά τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης, αλλά θα έλεγα τα οποία έχουν και μια διάσταση υπερτοπική, δηλαδή περιφερειακή. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρασουμε τη Δέσποινα Καλογεροπούλου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, με σημαντικές αλλαγές που έρχονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι οποίες ουσιαστικά βλέπω φέρνουν και ψηλά πρόστιμα. Ναι. Τσουχτερά πρόστιμα, φθηνότερα παράβολα ουσιαστικά. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλά έχουμε και τα νέα αυξημένα πρόστιμα στους παραβάτες, κυρίως επαγγελματιών, στους οδηγούς. Προβλέπει νέα διάταξη, η οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή και ουσιαστικά αλλάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πιο αναλυτικά, μειώνονται τα χρηματικά ποσά για την αρχική χορήγηση από 110 σε 90 ευρώ, ανανέωση από 90 ευρώ σε 70 ευρώ και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, καθώς και για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας από 70 σε 40 ευρώ, Θέμη. Τώρα έχουμε με σκοπό τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ορίζεται ότι η αμοιβή για την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση καταβάλλεται από τους πολίτες απευθείας στους γιατρούς και όχι μέσω των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας, όπως βασικά ισχύει σήμερα. Παράλληλα, να πούμε ότι εισάγονται οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένες και της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, κάτι καινούριο. Επίσης, ορίζεται η ισχύ όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης με διάρκεια 15 έτη. Οπότε βλέπουμε πάντως τα πρόστιμα θα είναι έτσι οκτερά και βλέπουμε και φυλάκιση, ενώ διπλασιάζονται διοικητικά πρόστιμα και αλατινά που σίγουρα αλλάζουν τις συνθήκες κυκλοφορίας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που σήμερα κάνει τον γύρο διαδικτύου και δημιουργεί άλλες συνθήκες όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομίας. Εξαφανίζονται οι λίρες του κουτιού, έτσι. Ναι, πραγματικά έχει αυξηθεί η ζήτηση και η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον δεν έχει του κουτιού λίρες, χρυσές λίρες, αλλά έχει με μικροφθορές. Παρόλα αυτά, αρκετός είναι ο κόσμος που καταφθάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος για να προμηθευτεί ή να πουλήσει χρυσές λίρες. Το ενδιαφέρον λοιπόν για τις λίρες φαίνεται πως έχει αναζωπηρωθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς είναι αρκετοί εκείνοι που τις επιλέγουν ως επένδυση, ενώ υπάρχει και κόσμος που ρευστοποιεί λίρες για να καλύψει φυσικά τις τρέχουσες ανάγκες όπως συνηθίζεται πλέον, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά όσο περνά ο καιρός. Η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, αξίζει να σημειωθεί ότι από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι αυτή τη στιγμή 317 ευρώ ανά λίρα. Ενώ πάρα πολύ ψηλό το ποσό. Είναι πολλά τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Εάν κάποιος θέλει να μετατρέψει πάνω από 10.000 ευρώ σε λίρες, τότε θα κληθεί να πληρώσει κάθε λίρα 337 ευρώ. Τελευταία διετία, να πούμε ότι έχει αυξηθεί η τιμή της λίρας πάρα πολύ, έτσι. Σχεδόν περίπου κατά 100 ευρώ, θα μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Και να περάσουμε εμείς στα υπόλοιπα θέματα και σε αυτά που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της αγοράς και τα καταστήματα. Ζητάει ξανά η Τρόικα και άλλα και άλλα. Αυτή τη φορά συζητά να ανοίξουν τις πόρτες τους στα καταστήματα περίπου 7 Κυριακές το χρόνο. Ο εμπορικός κόσμος, ακόμη και έτσι, αρνείται κατηγορηματικά να καταργήσει την αργία, όπως τονίζεται από τη νέα αυτή απόφαση. Η Τρόικα και πάλι αλλάζει τα δεδομένα για τα καταστήματα και πλέον ζητά περίπου τις 7 Κυριακές του χρόνου να παραμένουν ανοιχτά. Από τις 52 Κυριακές πήγαμε στις 7 Κυριακές. Είναι λίγο πιο υποφερτό βέβαια οι 7 Κυριακές, αν και εμείς είμαστε κατά το να ανοίγουμε την Κυριακή, ποτέ την Κυριακή. Το λέω, το τονίζω αυτό, ποτέ την Κυριακή, διότι έχουμε πει τους λόγους γιατί δεν πρέπει να είμαστε ανοιχτά την Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να είμαστε 52, καλύτερα ακούγεται το 7. Αν και σαν εμπορικός σύλλογος στην Καλαμάτα, εγώ προτείνω να μην ανοίγουμε τις Κυριακές και ας πιέζει η κυβέρνηση, ας ισχύει αυτό για την Αθήνα, για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Εγώ προσωπικά δεν θα παροτρύνω τους συναδέλφους να ανοίγουν την Κυριακή, καμία Κυριακή. Πολλά πράγματα είναι αυτά που πιέζει η Τρόικα. Ο εμπορικός σύλλογος τώρα Καλαμάτας αντιστέκεται και αυτός και δηλώνει πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανοίξουν κάποια Κυριακή.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς σαν εμπορικό σύλλογο, η απόφαση όλου του Συμβουλίου είναι να μην ανοίγουμε τις Κυριακές, και αυτό παροτρύνουμε τους συναδέλφους, να μην υποκύψουμε στο να ανοίγουμε καμία Κυριακή. Γιατί αυτή τη στιγμή και ισχύει και το ωράριο από 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Δεν το εφαρμόζουμε. Ο κατατόπους εμπορικός σύλλογος έχει εφαρμόσει ένα ωράριο. Το ίδιο θα συνεχίσουμε και τώρα. Θα εφαρμόσουμε το δικό μας ωράριο. Και πιστεύω οι συνάδελφοι να το εφαρμόσουν και να μην έχουμε διασπάσεις, γιατί εις βάρος μας θα είναι οι διασπάσεις. Τις μοναδικές παραστάσεις συνεχίζει η θεατρική διαδρομή, που μετά το έργο του Δημήτρη Ψαθά Μαντάμ Σουσού, που κυριολεκτικά κέρδισε το κοινό της Καλαμάτας, αύριο ανοίγει αυλαία για το μετρονατωμένο γάμο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στην ιστορία πέρασε η Μαντάμ Σουσού της θεατρικής διαδρομής, αφού τώρα ανοίγει η αυλαία για τον ματωμένο γάμο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Όπως ξέρετε, η θεατρική διαδρομή φέτος ανέβασε ταυτόχρονα δύο παραγωγές, τη Μαντάμ Σουσού και το ματωμένο γάμο. Η Μαντάμ Σουσού τελείωσε το ταξίδι της Μαντάμ Σουσού. Ήταν μια πολύ πετυχημένη παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που για την προσήλωση και την αποδοχή που είχε και την αγάπη που έδειξε τη Μαντάμ Σουσού. Ήταν συγκινητικό ότι για 13 μέρες ετούτη δω η αίσθουσα και ο εξός της σχεδόν κάθε μέρα ήταν γεμάτο. Θέλω να πω επίσης ότι εμείς θα προσπαθήσουμε και μάλλον σίγουρα θα ανεβάσουμε τη Μαντάμ Σουσού το καλοκαίρι, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Είναι σίγουροι ότι όσοι δεν προφτάσανε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν προφτάσανε, να δούνε, θα την απολαύσουν το καλοκαίρι, αλλά πιστεύω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι την έχουν δει πάλι θα την απολαύσουν. Ούτως ή άλλως το κάστρο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και θα απολαύσουν λοιπόν το καλοκαίρι, το πρώτο δεκαήμερο, τη Μαντάμ Σουσού. Είναι χαρά μου φέτος να συμμετέχω για άλλη μια φορά με τη θεατρική διαδρομή. Έχει γίνει μια συλλογική προσπάθεια από όλα τα παιδιά, από τη σκηνοθέτη μας, τη Μαρία Τικατσανδρή. Έχουμε ανάγκη τέτοια κείμενα, έχουμε ανάγκη την ποίηση, έχουμε ανάγκη τον πολιτισμό. Εγώ προσωπικά θα τραγουδήσω τα τραγούδια του Χατζηδάκη σε ποίηση του Γκάτσου, που θα αποδοθούν με τη βοήθεια των κρουστών της Παπαντήσης Αλεξανδροπούλου. Ευχόμαστε ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλον, γιατί το έχουμε τώρα ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Επειδή έχουν ήδη προπολιθεί 2.000 εισιτήρια, για το ματωμένο γάμο μιλάμε, και θα υπάρξει σίγουρα πρόβλημα, πρέπει καταρχήν εγκαίρως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια να κάνουν κράτηση θέσεων κάθε μέρα 6 με 9 εδώ στο πνευματικό κέντρο. Αποφασίσαμε λοιπόν με την. Χθες το βράδυ, μάλιστα, το αποφασίσαμε με τη θεατρική ομάδα. Επειδή έχει μεγάλη δυναμική ο ματωμένος γάμος, βλέπουμε δηλαδή από την προσέλευση του κόσμου που έρχεται ήδη, να κάνουμε δύο διπλές παραστάσεις. Έτσι λοιπόν, οι διπλές παραστάσεις αυτές θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή, οι πρώτες, Σάββατο και Κυριακή, 20 και 21 Απριλίου. Και πάνω πριν στην κουβέντα θέλω να πω, θυμήθηκα κάτι που λέει ο ίδιος ο Λόρκα για την πολιτεία. Λέει ο ίδιος ο Λόρκα ότι αν ένα κράτος δεν υποστηρίζει τον πολιτισμό, τότε αυτό το κράτος είναι εχθρικό προς τον άνθρωπο. Μένουμε στο θέμα για να περάσουμε σε μια διαμαρτυρία των στελεχών της θεατρικής διαδρομής. Ο Αντώνης Χατζάς αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει με την ενοικίαση της αίθουσας του πνευματικού κέντρου, αλλά και τα ακριβά πνευματικά δικαιώματα. Φέτος, όπως σας είπε και η πρόεδρος Μαρία Τουμπουρού, αποφασίσαμε να βάσουμε δύο έργα. Τα δύο έργα έχουν περίπου διπλό κόστος. Είναι αυτονόητο αυτό. Εμείς δεν αυξήσαμε όμως την τιμή του εισιτηρίου. Δεν την κάναμε από 12-24, την αφήσαμε 12. Πράγμα που σημαίνει από το κάθε έργο. Αυτό που εισπράττει η θεατρική ομάδα είναι 6 ευρώ το εισιτήριο. Κάντε λοιπόν μια υπόθεση, κάντε μάλλον ένα βολοπλασιασμό. Αυτό το θέατρο που βρισκόμαστε τώρα, στη Μαντάμ Σου γέμιζε κάθε βράδυ. Ο μέσος όρος λοιπόν εισιτηρίων, μιλάμε για ωφέλιμες θέσεις, γιατί υπάρχουν και κάποιες προσκλήσεις, υπάρχουν κάποιες συγγενείς των παιδιών, κάποια δωρεάν, κάποια παιδικά, κάποιες ομάδες ειδικές που δεν παίρνουν εισιτήριο, είναι 200 ευρώ να γεμίζει κάθε βράδυ αυτή η αίθουσα όπως γέμιζε. 12 λοιπόν, 6 λοιπόν ευρώ το εισιτήριο. Πολλαπλασιάστε το με το 200 που είναι φούλη αίθουσα, πάμε ίσπρα 6.200 κάθε βράδυ. Στην καλύτερη περίπτωση. Επί 13 μέρες που παίξαμε, πόσο βγαίνει το γινόμενο? 15.600. Αυτό είναι το έσοδο που μπήκε στην ομάδα, στο ταμείο της ομάδας. 15.600 είναι το ποσό αυτό.
Τώρα, για όλες τις ημέρες των παραστάσεων. Προσέξτε τώρα, από αυτά τα χρήματα, ο Δήμος, το Πνευματικό Κέντρο, αν μην πω ο Δήμος, το Πνευματικό Κέντρο, ξέρετε πόσα λεφτά μας ζητάει. 4.500. Για τη Μαντάμ Σουσού. Και άλλα τόσα για το ματωμένο γάμο. Δηλαδή για ένα μήνα που θα είμαστε σε αυτή την αίθουσα, μας ζητάνε 9.000 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλο το κόστος. Φυσικά, με χίλια παζάρια, με από εδώ, από εκεί, με πιέσεις, με γνωστούς, με φίλους, προσπαθούμε να το κατεβάσουμε στο 50%. Αλλά και στο 50%, αντί για 9, 4,5 είναι πολλά τα χρήματα. 4.500, γιατί δεν πληρώνουμε μόνο το ενίκιο του Πνευματικού Κέντρου. Πληρώνουμε τον υπάλληλο του Πνευματικού Κέντρου που κάθεται και κάνει περιορίες και πρέπει να πληρωθεί ο άνθρωπος. Αλλά δεν πρέπει να τον πληρώσουμε εμείς, σώνει και καλά. Πληρώνουμε τον ηλεκτρολόγο, ο οποίος έρχεται και απλά βλέπει ότι είναι τα φώτα αναμένα. Γιατί εμείς έχουμε δικό μας ηλεκτρολόγο που κάνει φωτισμό και αυτός πληρώνεται. Πληρώνουμε κάποιο σκηνοθέτη. Φανταστείτε ένας άνθρωπος έρχεται από την Αθήνα, του κύρους και της αξιοσύνης της Κατσανδρή, εκτός να σκηνοθετήσουμε μεταξύ μας. Και βάλτε να παίρνει αυτός ο άνθρωπος τους 8 μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα το βασικό μισθό. Πόσο είναι ο βασικό μισθός? 500 ευρώ. Να βρούμε λοιπόν το φτηνότερο, τον πιο υποχωρητικό, τον πιο λιτοδίαιτο, τον πιο ανθεκτικό στο κρύο, όλα αυτά τα πράγματα και να παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Πώς βγαίνει αυτή η παράσταση? Πώς βγαίνει αυτή η παράσταση? Είναι φοβερό αυτό που γίνεται, παιδιά. Και εκτός από αυτό, φέτος είχαμε και το έκτακτο, η κυρία αξιοσέβαστη κατά τα άλλα, κόρη του κυρίου Ψαθακή, εγγονή της, μας ζήτησαν αρχικά, ξεκινήσαμε από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών κλπ. Στα 2.500 στην ΦΠΑ. Με 1.000 παζάρια φτάσαμε στα 1.500 στην ΦΠΑ. Βάλτε λοιπόν όλες αυτές τις θέσεις, βλέπετε, με 6 ευρώ, όλη αυτή η κεντρική σειρά δεν αρκεί να πληρώνουμε το κόστος παρουσίασης του έργου μας. Έτοιμος είναι ο Δήμος Μεσίνης για να φιλοξενήσει το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος. Είναι σημαντικό πως παράλληλα με το φεστιβάλ αυτό υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, όπως η εικαστική έκθεση που φιλοξενείται στο Δημαρχείο της περιοχής. Μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια του δεύτερου διεθνούς μαθητικού φεστιβάλ αρχαίου δράματος, που υλοποιείται, όπως είπαμε, από το Σάββατο το πρωί 20 Απριλίου έως και μία εβδομάδα αργότερα, γίνεται και μία εικαστική έκθεση στα πλαίσια του εικαστικού λοιπόν διαλόγου. Έχουμε έργα τα οποία υλοποίησαν μαθητές πολλών σχολείων του Δήμου Μεσίνης και όχι μόνο, διότι έχουμε και από την Καλαμάτα και από άλλα σημεία του νομού. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραία έργα που παρουσιάζουν σήμερα τα παιδιά, ιδιαίτερα του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Μεσίνης που είναι μαζί μας. Χαιρόμαστε που η νεολαία αγάπησε και αγκάλιασε αυτόν τον θεσμό, του οποίου αυτή την έκθεση παρουσιάζουμε και θα παραμείνει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, δηλαδή μέχρι και 26 Απριλίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και κυρίως τα παιδιά που συμμετέχουν και τους συγχαίρω, διότι αυτή η επαφή, η βιωματική των παιδιών με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας αρέσει αυτό που κάνετε? Ναι! Μπράβο. Όλα τα έργα είναι δικά σας? Ναι! Το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης έδωσε παράσταση στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης με θέμα της όρνηθες του Αριστοφάνη. Το θέατρο σχολείο προάγει την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Δίνει στο παιχνίδι το πάθος, τη στόχευση, οξύνει τις ευαισθησίες των παιδιών. Να ευχαριστήσουμε εδώ όλα τα κανάλια γιατί έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε ότι το θέατρο είναι πηγή ζωής, πηγή δημιουργικότητας, ότι τέτοιες δράσεις όπως το Διεθνές Φεστιβάλ γεμίζουν τιμή και χαρά και τον τόπο, αλλά και δίνουν και την ευκαιρία στους μαθητές να δείξουν το καλύτερό τους σε αυτό και να έρθουν σε επαφή με τα μεγάλα και σημαντικά πνεύματα της αρχαίας Ελλάδας. Όταν ακούσαμε για το Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου και για τις εικαστικές τέχνες, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε το θέατρο, το οποίο είναι σε αναστήλωση και το έχουμε υιοθετήσει από πέρυσι. Χρησιμοποιήσαμε υλικό που είχαμε ξαναδουλέψει στο σχολείο μας και πιστεύουμε ότι κάναμε μια καλή δουλειά με τα παιδιά. Και αγαπάμε το τόπο μας.
Και όταν μας είπαν οι δάσκαλοι να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Δημιουργό, δεχτήκαμε μεγάλη χαρά. Όταν επισκεφτήκαμε την Αρχαία Μεσίνη, μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε μάσκες που θα φορούσαν το θέατρο. Μας βοήθησε πάρα πολύ που ήταν απόκριες και πήραμε ιδέες. Πήραμε την ιδέα να φτιάξουμε το θέατρο από τα αρχαία, γιατί ήταν ωραίο. Σχεδόν κάθε μέρα την επισκέπτομαι, μ' αρέσει πολύ. Μια μοναδική επίσκεψη είχαμε χθες σε εγκαταστάσεις του Best Media Group, όπου βρέθηκαν οι μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Ένα σχολείο δηλαδή που δίνει τη δυνατότητα να διδαχτούν πράγματα πάνω στο αντικείμενό τους και μια δεύτερη ευκαιρία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ξαναγήθηκαν στο στούντιο αλλά και τις ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις τηλεόραση. Είναι η βασική μας κονσόλα, αυτή εδώ, και αυτός που κάθεται εδώ μπροστά λέγεται σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης αποφασίζει πότε πρέπει να εμφανιστεί μια εικόνα, πότε πρέπει να εμφανιστεί ένα πρόσωπο. Δίνουν υπομονή για το έργο Καλαμάτια Ριζόμυλος, ένα έργο απόλυτης προτεραιότητας για την Μεσσηνία, αφού τα χρονικά περιθώρια ένταξης στενεύουν. Με έτοιμη και όριμη τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σπίτι με αυτό συνομπέ στην 93, το ξένο ραδιόφωνο. Θα δει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και πολύ ωραίο αποτέλεσμα θα είναι και σαν εμπειρία και μπορεί και σε ορισμένους να ανοιχτούμε κάποιες καλύτερα. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Καλαμάτας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Best Media Group, όπου και ξεναγήθηκε τόσο στους τηλεοπτικούς του κυρίως χώρους, όσο και στα ραδιόφωνα Best Radio και Ηχο Plus. Ήταν φοβερή εμπειρία και για τα παιδιά και για μας. Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε έρθει και άλλες χρονιές, σχεδόν κάθε χρόνο ερχόμαστε, αλλά η ξενάγηση φέτος ήταν πάρα πολύ καλή και κατατοπιστική. Έμαθα κάτι πιο συγκεκριμένο, το έβγαλα πιο πολύ το παιδί. Προσπάθησα να ενσωματωθώ κι εγώ στην όλη κατάσταση εδώ. Ήταν μια σημαντική εμπειρία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, μάθαμε αρκετά πράγματα, μας λυθήκαν απορίες και είναι μια ξέχαστη εμπειρία για μας. Παρακολουθώ και εσάς και τον κύριο Γιώργουτζο, ανελιπώς. Καλαμάτα, Μαυρίζα. Καλαμάτα, εντάξει, συνεχίζουμε. Τι, θα φτιάξουμε και υλικό από ό,τι μου είπατε. Ναι. Εγώ στο project που έχουμε με το σχολείο μας θα ασχοληθώ με τη Μαύρη Θύελλα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν θέματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, όπως είναι το ραδιόφωνο. Ένα από τα σχέδια δράσης που υλοποιούμε φέτος στο σχολείο μας είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο και στα πλαίσια αυτού του σχεδίου δράσεως θα γίνει και επίσκεψη σήμερα. Τα παιδιά μαθαίνουν για το ραδιόφωνο, μαθαίνουν ότι τους αρέσει κιόλας το ραδιόφωνο και στο τέλος θα κάνει ο καθένας από κάποια εκπομπή που θα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο. Εντάξει, εγώ ήρθα για μια εμπειρία στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Δεν πρόκειται να μου προσφέρει κάτι επαγγελματικά γιατί ήδη είμαι στην απομαχία. Αλλά η εμπειρία αυτή, γνώρισα καινούριο κόσμο, ήθελα να βγάλω το παιδί που έχω μέσα μου και είναι καταπληκτικά, είναι πολύ ωραία. Όντως δίνει δεύτερη ευκαιρία, δίνει πολλές επιλογές, δυνατότητες. Ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, κρυμμένα ταλέντα όπως είπε και ο καθηγητής μας. Μας φέρνει πιο κοντά. Έχουμε ενωθεί με ανθρώπους που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα ταιριάξουμε. Έχουμε βρει κοινά χαρακτηριστικά σημεία. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα, αλλά περισσότερο μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, να βρίσκουμε στόχους, να ανακαλύπτουμε πράγματα και να μην κολλάμε πουθενά, να κάνουμε οτιδήποτε καινούριο, να το τολμάμε. Να περάσουμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση, μια και έχουμε δράση το Σαββατοκύριακο. Θα μας πει πολλά περισσότερα ο συνάδελφος ο Γιάννης Μπουρές που έχουμε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Θέμη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ομάδα της Καλαμάτας. Ποια άλλη, άλλωστε την αγαπημένη όλων των φιλάθλων των Μεσσηνίων, την Μαύρη Θύελλα. Να θυμίσει λοιπόν που κάτι. Μα στενοχωρεί, έτσι. Μα στενοχωρεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να θυμίσει κάτι από Μαύρη Θύελλα. Θέλει η ομάδα της Καλαμάτας την προσεχή Κυριακή στο στάδιο της παραλίας στις 4 το μεσημέρι, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με τον Αστέρα Μαγούλας για την 21η αγωνιστική της Football League 2. Οι Νίκος Καγαλέτης και Τάκης Ακελαρόπουλος θα στερηθούν τις υπηρεσίες των τιμωρημένων.
Βασίλης Καλάτου και Άγγελος Σαραντόπουλου, ενώ επιστρέφουν από τιμωρία οι τριανταφυλάκες Πούτσι και Τσόπελας. Όλοι λοιπόν στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας, ενώ να δούμε και την κάρτα με την 21η αγωνιστική πώς έχει για την γάμα εθνική κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Αστέρας Μαγούλας, το ενδιαφέρον των Μεσσίνων Φιλάθλων, Ρούβας Επισκοπή, το ντέρμπι της Κρήτης, Αχαναϊκός Χανιά, Κόρινθος Προοδευτική, Φωστήρας Εθνικός Αστέρας και Πανηγυάλιος Γλυφάδα, ενώ το ρεπό θα κάνει η ομάδα του Πανηλιακού. Αυτά λοιπόν για την ΓΑΜΑ Εθνική και την Μαύρη Θύελλα, ενώ να περάσουμε τώρα στην Α τοπική. Τρεις στροφές πριν το τέλος, εκεί όπου έχει κορυφωθεί η αγωνία για το ποιες ομάδες θα παραμείνουν τελικά στην αλφατοπική κατηγορία και έχουμε δύο μάτς φωτιά, ντέρμπι λοιπόν ουραγών. Να δούμε και εκεί την καρτέλα και να περάσουμε να αναλύσουμε τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν το Σάββατο. Τρεις αναμετρήσεις, στις 5 ώρα το μεσημέρι Κυπαρισία Ολυμπιακός Καλαμάτας και Ομόνια Απόλλων Πεταλιδίου, ενώ στις 7.30 Φαρέ Μεσσηνιακός. Ενώ την Κυριακή έχουμε τις αναμετρήσεις Διαβολή Τσιέντας Καλαμάτας και Ασπρόχωμα Μεθόνης, αυτές οι δύο αναμετρήσεις στις 5 ώρα το απόγευμα φωτιά, είναι για την παραμονή στην Α τοπική. Ενώ θα κλείσουν την 28η αγωνιστική της Αλφατοπικής σε αναμετρήσεις Υπερχογία Βία, Απόλλων Καλαμάτας Δόριο και τέλος Άγρας Αστέρας Αρφαρών. Ενώ να περάσουμε λίγο πριν το τέλος σε ένα διεθνές meeting ρυθμικής γυμναστικής, εκεί όπου λαμβάνουν χώρα 60 αθλητές και αθλήτρες και από 13 χώρες. Να περάσουμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Το διεθνές meeting της ρυθμικής γυμναστικής στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα είναι πλέον γεγονός. Έτσι, στην πόλη της Καλαμάτας κατέφτασαν συμμετοχές από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Έχουμε καλεσμένους από 13 χώρες του κόσμου, τις εθνικές ομάδες που θα αγωνιστούν για το καλύτερο αποτέλεσμα, δίνοντας όσα περισσότερα μπορούν σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε μαζί μας την πρώτη Ολυμπιονίκη στο ομαδικό γυναικών, τη Ρωσία. Και έχουμε και ένα καλό ανσάμπ καινούριο, το ανσάμπ Νεανίδων της Βουλγαρίας, που βγήκε δεύτερο στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στη Λισαβόνα πριν λίγες μέρες. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι καλό το θέαμα που θα παρακολουθήσουμε τα ομαδικά. Επίσης, συμμετέχουν αθλήτρες από 13 χώρες, είναι 26 αθλήτρες στο ατομικό και μαζί με αυτές θα είναι και οι ελπίδες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η καθιερωμένη πια αθλήτρια στο χώρο των γυναικών, η Βαρβάρα Ιφίλιου, και το καινούριο αίμα στην ομάδα γυναικών, η Κορίνα Αλευρογιάννη. Για την Ελλάδα θα αγωνιστούν η Βαρβάρα Ιφίλιου και η Κορίνα Αλευρογιάννη στο ατομικό γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ενθουσιασμένη που συμμετέχω στον αγώνα της Καλαμάτας για ακόμη μια φορά. Θέλω να ευχαριστήσω το κοινό, το οποίο είναι πάρα πολύ θερμό μαζί μας. Την προπονήτριά μου, Ευμορφή Αντώνα. Προχωράμε δυναμικά, στόχο στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο. Μια πάρα πολύ καλή θέση και πολύ καλή εμφάνιση. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε αυτό το ΚΑΠ. Ως νεάνιδα έχω συμμετάσχει άλλη μία φορά πέρσι. Με μια πολύ καλή εμφάνιση. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τους φορείς της Καλαμάτας, οι οποίοι πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και έχουν οργανώσει τη διοργάνωση. Όσον αφορά τους αθλητικούς μας στόχους, με την προπονήτριά μου, την κυρία Τουλάμοβα, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αθλητικό στόχο. Θέλουμε πραγματικά να δείξουμε αυτά που έχουμε δουλέψει το λίγο καιρό που είμαστε μαζί. Έχω αναλάβει την Κορίνα αυτή τη χρονιά. Είναι το καινούργιο μέλλον της εθνική ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη ότι ξεκινάμε τη χρονιά μας από την Καλαμάτα. Είναι το πρώτο μας αγώνα για αυτή τη χρονιά και χαίρομαι πάρα πολύ που η συμμετοχή μας εδώ είναι η πρώτη μας συμμετοχή. Είναι ένας μεγάλος αγώνας πια. Είμαι εδώ πολλά χρόνια γιατί ερχόμουν και ως αθλήτρια, δεν έχω λείψει ούτε μία φορά από αυτόν τον αγώνα. Έχουμε πολύ καλές συμμετοχές, ελπίζουμε σε μια πολύ καλή εμφάνιση, σε συμμετοχή φυσικά σε όλα τα τελικά οργάνων και έχουμε στόχους και μετάλλια σε αυτόν τον αγώνα. Θέλουμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε το κοινό της Καλαμάτας και τους περιμένουμε στο γυμναστήριο να γεμίσουν και να μας εψυχώσουν. Ο Δήμος μας έκανε αυτό που έπρεπε και φέτος.
αλλά η βοήθεια των εθελοντών είναι πάρα πολύ μεγάλη και θέλω πάλι να τους ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις αθλητριές μας και ό,τι καλύτερο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.